Επειδή ο κύριος Βαρδαλής είναι κοινοβουλευτικός, ξέρει πλέον πώς είναι τα πράγματα και τρέχει, ξέρω ότι τρέχετε διαρκώς. Θέλω να μου πείτε τι βλέπετε από τον κόσμο εσείς, κύριε Βαρδαλή, τι είναι αυτό που περιμένει από αυτές τις εκλογές και πόση διάθεση και όρεξη έχει να προσέλθει στις κάλπες μετά από 2 απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, φυσικά διαφορετικές. Έτσι δεν ήταν εθνικές εκλογές. Γιατί πάμε και για κατά καλό καιρό, αυτό είναι το θέμα. Να σας πω το εξής. Καταρχήν, νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Ο κόσμος αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Είτε αυτοδύναμη, είτε σε συνεργασία, είτε κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία με κάποιους ή ανατραπεί το αποτέλεσμα, όπως μας είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τα δικά του τα προβλήματα. Και να σας πω το εξής. Η επόμενη μέρα θα είναι λίγο ως πολύ όπως όλες οι προηγούμενες τα τελευταία 10 χρόνια που περιγράψατε. Και αυτό γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε τι θα γίνει. Είτε είναι ο ένας είτε είναι ο άλλος στην κυβέρνηση. Εννοείται με τους θεσμούς. Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Βεβαίως, υπάρχουν δεσμεύσεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν θα ρωτήσετε. Αν θα ρωτήσετε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνούν με τη δημοσιονομική σταθερότητα, θα σας πούν ναι. Συμφωνούν ότι πρέπει να πιάνονται τουλάχιστον μέχρι το 2022 τα πρωτογενή πλεονάσματα και μέχρι το 2060. 3,5% είναι μέχρι το 2022. Μέχρι το 2060 έχουν δεσμευτεί κατά μέσο όρο τα πλεονάσματα να είναι 2,2%. Αν τους ρωτήσετε, θα προχωρήσουν τις αναδιαρθρώσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Όλοι τους λένε, και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θέλουμε επενδυτές. Δηλαδή έχουν ένα άξονα στην πολιτική τους που λέει δίνουμε επιδοτήσεις, προνόμια, φοροαπαλλαγές, προσελκύουμε επενδυτές, δημιουργούμε καλό και γόνιμο περιβάλλον για αυτούς. Αυτοί βγάζουν κέρδη, διότι δεν πρόκειται να έρθουν για την ψυχή της μάνας τους. Και όταν βγάλουν κέρδη, κάποια στιγμή θα πέσει και κάνα ψίχουλο για το λαό να φάει. Αυτή είναι η λογική τους. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι δεν πρέπει να προσελκύσουμε παιδίες, κύριε Βαρδαλή? Να σας πω, κοιτάξτε, γιατί βάζετε ένα σημαντικό ζήτημα. Είστε με την και θα ήθελα. Αστάθεια. Ναι. Καλά, αυτό είναι μόνο αστείο. Γιατί, μόνο ως αστείο μπορεί να εκλειφθεί, θα σας πω το εξής. Ναι, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ αριστεροί είναι οι άνθρωποι, αλλά κατάλαβαν ότι πρέπει κάποια πράγματα να περάσουν σε ιδιώτες, να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις. Ναι, και δεν αργήσαν και πολύ να το καταλάβουν. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σύντομα το καταλαβαίνω. Αν επιτρέπετε, και ο Λένιν με τη νέα οικονομική πολιτική, ιδιώτες έβαλε μετά τη Σοβιετική Επανάσταση. Ναι, αλλά ο Λένιν οικοδομούσε τον σοσιαλισμό. Εσείς στηρίζετε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας. Και επειδή μιλάμε, να μην πάμε αλλού, δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε και για τη νέα οικονομική πολιτική του Λένιν, αν την γνωρίζετε βέβαια, αλλά να συζητήσουμε σε βάθος. Τώρα όμως τον κόσμο τον καίει άλλο πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Η ανάπτυξη δεν είναι ουδέτερος όρος. Πρέπει ο καθένας που μας ακούει να απαντήσει το εξής βασικό ερώτημα. Ποιος κάνει την ανάπτυξη και σε όφελος τίνος. Με ποιους όρους. Ας πούμε, όλοι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, βεβαίως. Με ποιους όρους. Όταν λοιπόν το κεφάλαιο έχει τα κλειδιά της οικονομίας και σχεδιάζει αυτό την ανάπτυξη, εσείς τι λέτε? Θα έρθει να κάνει ανάπτυξη για να βρει δουλειά σε εμάς και τα παιδιά μας? Πρώτα απ' όλα θα βρει. Πάντως κάποιοι βρίσκουν δουλειά στις επενδύσεις. Δηλαδή δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι. Για το ελληνικό, για παράδειγμα, ένας λόγος που ασκείται κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ακόμα δεν ξεκίνησε η επένδυση. Και θα βρίσκαν δουλειά εκεί 70.000 άνθρωποι. Θα σκοτωθούμε, προσέξτε να δείτε. Πώς θα δουλέψουμε τον αέρα, κύριε Βαρδαλή? Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, καθόλου, ίσα-ίσα. Μπορεί μάλιστα, η οικονομία να σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες του λαού. Γιατί? Ποιος παράγει σε αυτόν τον τόπο? Οι ανάγκες του λαού δεν είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας. Τώρα, τελευταίο όρος αυτός παίζει πολύ και ξεκίνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ να το χρησιμοποιεί. Ναι, τι σημαίνει ποιοτικές? Ποιοτικές θέσεις, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας ή καλές συνθήκες. Συνθήκες γαλέρας. Δεν μιλάμε δηλαδή για μισθούς 250 και 500 ευρώ που παίζουν στην αγορά. Θα σας παρακαλέσω όμως τουλάχιστον ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως. Να σας πω την άποψή μου και για αυτά που αλλιώς δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα. Από το 17 η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη. Αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη. 1,5% το 17, 1,75% το 18, 2,3% υπολογίζουν το 19, στην αρχή υπολογίζα 2,5%. Άρα 3 χρόνια συνεχόμενα έχουμε ανάπτυξη. Ξέρετε ότι η βιομηχανία της Ζάχαρης, εδώ δίπλα στην Αθήνα, κλείνει σε περίοδο ανάπτυξης. Εσείς μιλάτε τώρα για μια εταιρεία όμως. Καθόλου, θα σας πω και άλλα παραδείγματα.
Παραδίπλα είναι το εργοστάσιο της Βιβάρντια. Γιατί εγώ θα αναγκαστώ. Θα... Όχι, κύριε Βαρδαλή, μισό λεπτά. Κάνουμε διάλογο. Είναι ίδιο το εργοστάσιο της Βιβάρντια που είναι ιδιωτική επιχείρηση με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη ή με τη Λάρκο. Από ποιο που είναι ίδιο. Μα κοιτάξτε να δείτε. Με τα προβλήματα των τελευταίων. Είναι μία βιομηχανία η οποία. Σας πω, όχι. Είναι μία βιομηχανία η οποία είτε ανοίξει το κράτος είτε ανοίξει ιδιώτη, που και παλιότερα ήταν σε ιδιώτη στο Μυτιλινέο. Για την Έλβο μιλάμε. Και για τη ζάχαρη. Λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή λειτουργεί μέσα σε μια αγορά. Πουλάει και αγοράζει. Όχι μόνο τα προϊόντα που παράγει και τα μηχανήματα και τους εργαζόμενους, την εργατική δύναμη. Ναι. Λειτουργεί δηλαδή με το ίδιο κριτήριο. Όλοι κυνηγάνε το κέρδος. Και το δημόσιο και το ιδιωτικό κεφάλαιο. Προσέξτε τώρα. Το κρίσιμο όμως είναι άλλο. Εδώ έχουμε ανάπτυξη. Κλείνει η Δέλτα της Βιβάρντια στην Ημαθία. Κλείνει η Ζάχαρη. Κλείνει η Έλβο. Προσέξτε να δείτε. Εργοστάσια που δεν κλείνουν. Περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, κύριε Βαρδαλή. Λοιπόν, επειδή. Δεν πειράζει, εγώ θα καταφέρω να το πω τελικά. Κάνουμε, κύριε Βαρδαλή, και εσείς διάλογο κάνουμε. Σε περίοδο ξαναθαρίζω. Σε περίοδο ανάπτυξης. Η Σιδενόρ, η πρώην Βιοχάλκο εδώ, στη γειτονιά μας, έχει 3 χρόνια συνεχόμενα κέρδη. Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, οι εργαζόμενοι κατεβήκαν σε απεργία. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζητούσαν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Και παρά το ότι 3 χρόνια συνεχόμενα η συγκεκριμένη βιομηχανία έχει κέρδη, λέει ούτε φράγκο αύξηση, ούτε ευρώ. Και κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που θα φέρουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία, αν δεν υπάρχει ένα ισχυρό κουκουέ που να είναι δίπλα στους αγώνες και παρεπιπτόντως στη Σιδενόρ, όταν απεργούσαν οι εργάτες την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία πήγαν, το ΠΑΣΟΚ πήγαν να τους συμπαρασταθούν. Κανείς. Άρα λοιπόν, ένα ισχυρό κουκουέ, ακόμα και αυτοί που πιστεύουν σε αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη, που εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται να έχει κέρδος ο εργαζόμενος και τα λαϊκά στρώματα, κανένα κέρδος. Θα δουλεύει βεβαίως, θα δουλεύει όμως με 500 και 600 ευρώ. Αυτό θεωρούν αυτοί οι ποιοτικές θέσεις εργασίας. Εγώ θα σας πω, κύριε Βαρδαλή. Με ελαστικές. Είστε υπερβολικός. Για δέστε τι γίνεται στην Ευρώπη. Εγώ ωραία. Βλέπω σε μεγάλες εταιρείες, γιατί και εγώ έχω δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες, η μισθή δεν είναι των 500 και των 600 ευρώ. Ποιοτικές θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες, ναι. Οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα 250 και τα 500 που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Μάλλον ζούμε αλλού. Τα 3-5 τελευταία χρόνια. Ο μέσος μισθός, αφήστε τα 300 και τα 1200, ο μέσος μισθός στη χώρα μας μειώνεται κατά 2% κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια και τώρα έχει πέσει κάτω από 1000 ευρώ. Ο μέσος μισθός. Πάντως, αν πάρουμε 3 μισθούς που παίρνουν 15.000, πιθανά κάποια μεγαλοστελέχη κάποιων επιχειρήσεων, για παράδειγμα, και το συγκρίνουμε κατά μέσο όρο με τα 300 ευρώ που παίρνουν πάνω από 600.000 σήμερα στην Ελλάδα, σήμερα οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Αν έχουν πλήρη εργασία, 8ωρο δηλαδή, γιατί μεγάλο μέρος του και από τους νέους προσλαμβανόμενους. Έχετε δίκιο, τώρα έβλεπα στοιχεία. Και επειδή πιθανά κάποιος να πει, μας στην Ελλάδα υπήρχε οικονομική κρίση και πέσαμε έτσι. Για δέστε τι γίνεται στη Γερμανία και στη Γαλλία, που είναι οι ατμομηχανές της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ελαστικές σχέσεις εργασίας όλο και επεκτείνονται. Έχει ένα θέμα εδώ, κύριο Βαρδαλή. Τα mini jobs στη Γερμανία που δουλεύουν με 400 ευρώ, 3 ώρα και 4 ώρα, είναι πάνω από 4 εκατομμύρια σήμερα. Στη Γερμανία μιλάμε. Ναι, συγγνώμη. Τελικά το να ελέγξει. Για την Ελλάδα μιλάμε ή για τη Γερμανία? Ο για να είμαστε... παράδειγμα... Μιλάμε για τον τρόπο που εσείς αποφασίσατε ότι πρέπει να σχεδιαστεί η οικονομία. Δηλαδή να αναπτυχθεί εσείς και εσείς. Έτσι λέτε, θα την αναπτύξουμε. Εσείς τι προτείνετε, να πάμε σε ένα σοβιετικό μοντέλο 1923-1924? Εμείς προτείνουμε το εξής. Επειδή, δεν αντιλαμβάνομαι. Επειδή η ανάπτυξη της οικονομίας είναι σημαντικό στοιχείο για να μπορεί να ζήσει καλύτερα ο άνθρωπος. Βεβαίως. Άρα την ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να την κάνει ο ίδιος ο λαός παίρνοντας τα εργαλεία με τα οποία δουλεύει. Η δημοκρατία, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, γι' αυτό καλούμε, λοιπόν, τα συνδικάτα. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει κουκουέ. Γιατί? Και ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον κατώτατο 11% και κατάργησε τον υποκατώτατο. Μπορούσε να κάνει. Όχι, δεν δουλεύω κανένα. Είναι... δεν είναι λογικό. Η γενιά των 700 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε η γενιά των 300 ευρώ. Νομίζετε ότι πατώντας ένα κουμπί μετά από τόσα χρόνια αυτού του είδους της ανάπτυξης θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να επιφέρει ένα... Κύριε Λαψίδη, εμείς νομίζουμε κάτι πολύ πιο απλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έλεγε 751 πάντως. Όσο η οικονομία λειτουργεί... Δηλαδή, εμείς το ξέραμε αυτό. Συζητάμε ένα θέμα το οποίο είναι όλοι για την ενημέρωση του κόσμου, έτσι, αυτό το συζητάμε. Γι' αυτό, όχι, δεν λέω κακώς το συζητάμε. Ναι, ναι. Λέω, συζητάμε ένα θέμα είναι το μείζον, αλλά στο οποίο και εμείς και ο ελληνικός λαός έχει μια τεράστια εμπειρία. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια γίνονται κάθε φορά debate. Ξέρετε τι ακούγεται μετά το debate?
παράλληλοι μονόλογοι, δεν καταλάβαμε τίποτα, κέρδισε τίποτα ο ελληνικός λαός. Δηλαδή υπάρχει άλλος τρόπος να δούμε τι λέει το κάθε κόμμα για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της χώρας μας? Είναι πιο αξιόπιστος? Προηγουμένως σας είπα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Οι εργαζόμενοι απεργούσαν. Σήμερα απεργούσαν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό. Πήγαν τα κόμματα να πουν την άποψή τους για αυτά τα ζητήματα? Και άντε δεν πήγαν εκεί. Δεν λένε εδώ, αφού έχουμε ανάπτυξη, ο τουρισμός αναπτύσσεται και υπάρχουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, θα πάνε να ρωτήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους που απεργούσαν σήμερα, που παίρνουν όντως 500 ευρώ, που δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα και γίνεται χαμός. 7 μέρες. Μα πήγαμε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα? Και όμως, ο λαός πάνω απ' όλα πρέπει να βάλει τα δικά του προβλήματα ως κριτήριο την Κυριακή και να μην εναποθέσει σε κανέναν πεφωτισμένο ηγέτη, διότι τέτοιοι δεν υπάρχουν. Εάν δεν υπάρχει, αν δεν πάρει τη ζωή στα χέρια του, εάν δεν παλέψει ο ίδιος για να δώσει προβλήματα, για να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να μην περιμένει από κανέναν σωτήρα σωτηρία. Οι σωτήρες δεν υπάρχουν πλέον, τους πάτησε το τρένο. Ο ίδιος ο λαός πρέπει να μπει μπροστά. Και αν εμείς, σαν κουκουέ, ζητάμε την ψήφο του, κυρίως τη ζητάμε γιατί ένα ισχυρό κουκουέ θα είναι δίπλα στο δικό του τον αγώνα. Και θα προσπαθήσουμε καλύτερα να οργανώσουμε αυτόν τον αγώνα του. Απλά να σας πω κάτι, να σταθούμε κύριε δίπλα του, να τον προσανατολίσουμε σωστά. Για ένα κόμμα που είναι τόσο κοντά στον εργαζόμενο, και δεν το λέω ειρωνικά αυτό, ναι, το εννοώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε πάντα δίπλα στις διεκδικήσεις και στις απεργίες και με φυσική παρουσία, όχι μόνο θεωρητικά. Γιατί δεν ανεβάζετε τα ποσοστά σας, γιατί δεν πείθετε τον κόσμο, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, τη δύσκολη των 10 ετών, θα έπρεπε να έχετε τουλάχιστον εκτοξευτή, να το πω έτσι εισαγωγικά. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό, μακάρι να ήταν. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ένας λόγος. Καταρχήν, η εκτίμηση προς το κουκουέ είναι πολύ μεγαλύτερη, το είπατε κι εσείς. Αν θα δείτε τα ποσοστά μας, τα εργατικά, συνδικαλιστικά κινήματα γενικότερα, όχι μόνο το εργατικό, αλλά και ευρύτερα, των μικρομεσαίων, της πόλης και του χωριού, των αγροτών κτλ. Μας ακούει ο κόσμος. Ποια είναι η δυσκολία? Σας αγαπάει, αλλά δεν σας ψηφίζει. Σωστό κι αυτό, ναι. Ποια είναι η δυσκολία? Ο κόσμος προσπαθεί να βρει μία λύση μέσα σε αυτό το σύστημα. Ψάχνει να βρει τον καλύτερο διαχειριστή που μέσα σε αυτό το σύστημα θα του λύσει τα προβλήματα. Εμείς λέμε το εξής απλό. Δύσκολα να γίνει κατανοητό από την πλειοψηφία του κόσμου, αλλά γι' αυτό παλεύουμε. Και εν πάση περιπτώσει, δεν κρίνεται αυτό στις εκλογές τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν φιλολαϊκές λύσεις. Αυτό του λέμε. Όμως αυτό δεν κρίνεται στις εκλογές. Δυνατός ο λαός θα είναι μόνο όταν καταλάβει ότι ο ίδιος έχει δύναμη και παλέψει ενάντια σε πολιτικές αντιλαϊκές που του δημιουργούν και του οξύνουν προβλήματα και όχι να εναποθέτει τη λύση αυτών των προβλημάτων σε διάφορους. Άλλωστε, αυτούς τους διάφορους τους δοκίμασε. Δεν πέρασαν 4-5 χρόνια. Και έρχονται τώρα, κύριε Βαρδαλή, βεβαίως, και έρχονται τώρα ως σωτήρες. Μα είναι δυνατόν? Δύο ζητήματα μπήκαν στο τραπέζι επιγραμματικά. Το ένα έχει να κάνει, εκτός από το ότι, επειδή είπαν τα άλλα κόμματα, κρίνεται σε αυτές τις εκλογές ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Ξέρετε, με αυτούς τους αστικούς θεσμούς που συζητούσαν προηγούμενα, κρίνεται και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Σε αυτό θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί έγινε μια συζήτηση εδώ. Τι είδους αντιπολίτευση μπορούμε να φανταστούμε θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία? Ας πούμε, τον άξονα Αμερική-Ευρωπαϊκή Ένωση θα τον ακολουθήσει όπως τον ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έβλεπα μέσα στο κοινοβούλιο, όταν παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις σε αυτές τις κατευθύνσεις, ήταν σαν να παίρναν την μπουκιά μέσα από το στόμα της Νέας Δημοκρατίας. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω. Mm-hmm. Το ίδιο θα συμβαίνει και μετά, αφού συμφωνούν στην ίδια κατεύθυνση. Στην οικονομική πολιτική, σε σχέση με τα προνόμια στο κεφάλαιο, στους νέους επενδυτές κτλ. Πώς? Δεν τρώμε μαζί. Δεν τα τρώμε μαζί. Δεν είπα ότι φύστε τα τρώτε. Τώρα, μάλλον. Το συγχώριο. Τουλάχιστον να συνεννοηθούμε. Πολιτικά το λέτε, αλλά. Μάλλον λοιπόν, εννοεί ότι έμπαινα στα νερά δεν του άλλου. Δεν σας είπα ότι τρώγατε και μάλιστα μαζί. Έμπαινε στα νερά του άλλου. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κατανοητά αυτά που λέω, αλλά τέλος πάντων. Κορυφαίες διαφορές υπάρχουν. Λοιπόν, άλλο πράγμα είπα, κύριε Κούβελα, εν πάση περιπτώσει, ότι καταλαβαίνω καθένας τι να πω τώρα. Έχω δύο λεπτά, τρία να πω δύο κουβέντες. Εγώ λέω το εξής. Επειδή συμφωνούν, να το πω αλλιώς, για να μην παρεξηγούμαστε. Επειδή συμφωνούν στα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή του λαού. Δεν μπορεί αυτός που συμφωνεί και είναι αντιπολίτευση να κάνει σκληρή αντιπολίτευση σε αυτόν που είναι κυβέρνηση και κάνει τα ίδια πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Έχουμε τη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία. Επικαλεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι σταθεροποιήσαμε μια πλευρά
Και τώρα έχουμε πρόβλημα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και άρα είναι καλό αυτό για τη χώρα μας. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό ζήτημα αυτό και μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να το κουβεντιάσουμε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Και στην περιοχή μας, όχι μόνο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και στα βόρεια σύνορά μας, εξελίσσονται τεράστιες αντιθέσεις για την αξιοποίηση του πλούτου της περιοχής, των δρόμων περάσματος ενέργειας και εμπορευμάτων και έχουν, εκτός από τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις που δρούν στην περιοχή για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, δηλαδή τα συμφέροντα των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή για τα ζητήματα που σας ανέφερα, στην περιοχή εμπλέκονται και οι αστικές τάξεις της περιοχής. Παράδειγμα, η αστική τάξη της χώρας μας έχει συμφέροντα οικονομικά. Οπότε, η αστική τάξη της Τουρκίας έχει συμφέροντα στην περιοχή και γίνεται μια διαμάχη. Αυτή η εξελίξη της στην Νοτιά και είναι επικίνδυνη. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Όχι όπως ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε προχθές, τζούφιες γεωτρήσεις θα κάνει η Τουρκία. Αυτήν τη λογική θέλουν να περάσουν οι Αμερικανοί. Στην διαχείριση και στο Αιγαίο. Γκριζάρισμα του Αιγαίου και στη διαχείριση. Αυτό θέλω.